Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από τον θάνατο του γνωστού DJ Αντώνιο που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν επιχείρησε να συνδέσει ηχητικά μηχανήματα. Ο Αντώνιο πρωταγωνίστησε επί δεκαετίες τη νύχτα της πόλης. Ο ξαφνικός θάνατός του σκόρπισε μάλιστα θλίψη στους πολλούς φίλους του που γέμισαν με αποχαιρετιστήρια μηνύματα το διαδίκτυο. Σοκ και θλίψη στη νυχτερινή μουσική σκηνή έχει προκαλέσει ο θάνατος του 48χρονου Αντώνη Καραγκούνη, DJ από τα Τρίκαλα, που έχασε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ τη ζωή του την ώρα που ετοιμαζόταν να παίξει μουσική σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πόσο γνωστός DJ Αντώνιο, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, επιχειρούσε να συνδέσει τα μηχανήματα με τα οποία λίγη ώρα αργότερα θα έπαιζε μουσική. Ωστόσο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κεραυνοβολήθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα. Μια μεγάλη απώλεια γιατί ο Αντώνης ήταν πραγματικά πάντα με το χαμόγελο, πάντα με αγάπη στήριζε τους νέους. Όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή στο μαγαζί έτρεξαν γρήγορα κοντά του για βοήθεια, όμως ο άτυχος άνδρας είχε χάσει ήδη τις αισθήσεις του. Εκείνο που είδαν μια κραυγή που έβγαλε και έπεσε προς τα πίσω. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και τον παρέλαβε, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 4 άτομα προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα για να δώσουν καταθέσεις. Ενώ για το περιστατικό διερευνάται το ενδεχόμενο αμέλειας από πλευράς της επιχείρησης. Η οικογένεια θερμή της παράγγειλε να μεταφερθεί μόνο μία δήλωση και συγκεκριμένα της συζύγου του θανόντος, η οποία έχει ως εξής, ότι αυτό που θέλει να τονίσει είναι ότι έχει εμπιστοσύνη στο έργο της δικαιοσύνης και ότι αν και εφόσον προκύψουν ποινικές ή αστικές ευθύνες για οποιονδήποτε τρίτο, είμαστε σίγουροι ότι αυτές θα αποδοθούν στους πραγματικά υπαίτιους. Το μαγαζί σφραγίστηκε το βράδυ της Τρίτης μετά το θανατηφόρο ατύχημα και θα παραμείνει κλειστό μέχρι το πόρισμα των πραγματογνωμόνων. Ο Αντώνης Καραγκούνης αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη νύχτα της Θεσσαλονίκης με την καριέρα του στα DEX να μετρά 30 χρόνια. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει και τη δική του σχολή για DJs και μάθαινε σε νέα παιδιά με μεράκι να παίζουν μουσική. Ανέδειξε την house μουσική ξανά στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, φτιάχνοντας μια εταιρεία που έκλεινε πάρτι αλλά και ανέδειξε και άλλους DJs για να παίζουν τη μουσική την house. Που ήταν ένας φίλος. Δάσκαλος, αδερφός, ένας λάτρης της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα. Ο πρώτος που έφερε το clubbing στη Θεσσαλονίκη, τους μεγάλους DJs από το εξωτερικό. Τραγική ηρωνία, μια ανάρτηση που είχε κάνει ο ίδιος στα social media λίγες ώρες πριν συμβεί το τραγικό δυστύχημα. Ο 48χρονος αφήνει πίσω ένα ανήλικο παιδί.